Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου έχω μεγάλη χαρά να υποδεχτώ εκλεκτούς καλεσμένους. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε όλοι και νομίζω ότι κρύβουμε όλοι μια ιδιαίτερη ευαισθησία, μια ιδιαίτερη αγάπη και μια ιδιαίτερη συμπάθεια για τους Εύζωνες, καθώς ανέκαθεν αποτελούσαν σύμβολα γενναιότητας και πάντα μέσα στις καρδιές όλων μας συμβολίζουν κάτι έτσι πολύ μοναδικό, πολύ ξεχωριστό. Υπάρχει και μία φωτογράφος, η οποία είναι και η μοναδική διαπιστευμένη φωτογράφος, η οποία τους ακολούθησε, τους ακολουθεί εδώ και αρκετά χρόνια, φωτογραφίζει μέσα από τα δικά της κλικ. Θα τους γνωρίσουμε, όμως θα γνωρίσουμε και μέσα από τις δικές τους μαρτυρίες. Λοιπόν, για να μην λέω περισσότερα εγώ, να τους καλησπερίσω. Καταρχήν, έχουμε την κυρία Δήμητρα Χατζιαδά μαζί μας, φωτογράφος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά μας. Είναι ο κύριος Μιχάλης Ζερβός, πρώην Εύζωνας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γεωργούλης, πρώην Εύζωνας και εκείνος. Καλησπέρα. Και ο κύριος Μάνος Καραπιπεράκης, πρώην Εύζωνας και εκείνος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κυρία Δήμητρα Χατζιαδά, πρώτη και μόνη λοιπόν διαπιστευμένη φωτογράφος της Προεδρικής Φρουράς. Ναι. Και είστε στην Κρήτη με αφορμή μια έκθεση η οποία ανοίγει τις πύλες της αύριο στο Ρέθυμνο. Πείτε μας καταρχήν δύο λόγια για αυτή την έκθεση φωτογραφίας. Τι έχετε βάλει μέσα σε αυτές τις πολλές στιγμές, τις οποίες εμείς θα τις βλέπουμε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τι περιέχει η έκθεση. Τι περιέχει η έκθεση. Η έκθεση έχει 6 βασικά έργα που είναι οι στολές της Προεδρικής Φρουράς, 2 μέτρα η κάθε μία, που είναι το φυσικό μέγεθος του Εύζωνα. Mm-hmm. Υπάρχουν μαρτυρίες Ευζώνων σε διαφορετική χρονική περίοδο που έχουν υπηρετήσει. Κάποια ιδιαίτερα κομμάτια βυθιτία τους που έχουν επιλέξει οι ίδιοι να καταθέσουν. Πληθώρα φωτογραφιών από όλα τα σημεία που παίρνουν μέρος, από την Ακρόπολη για την έπαρση και την υποστολή της σημαίας. Υπηρεσίες του στο μνημείο του γνώστου στρατιώτη, κομμάτια από το Προεδρικό Μέγαρο, υπηρεσία τους και τι άλλο. Υπάρχει ένα ηχητικό ντοκουμέντο που ακούγεται καθ' όλη την διάρκεια της έκθεσης, που είναι τα Τσαρούχια, ο Εθνικός Ύμνος, η παράταξη που κάνουν κάθε Κυριακή, τα παραγγέλματά τους μέσα στην Προεδρική Φρουρά και έξω από αυτή. Και σε όλο αυτό προσπάθησα να το θεατή να το βάλω, να ενεργοποιήσω τις αισθήσεις του. Και τι εννοώ, με την εικόνα, με την ακοή, με το διάβασμα. Και πλέον έχω και τη χαρά να έχω μαζί και ένα τσαρούχι και μια φουστανέλα που μου τα έδωσαν την Προεδρική Φρουρά και θα είναι πλέον μέσα στην έκθεση μόνιμα. Πόσα χρόνια φωτογραφίζετε τους Εύζωνες? Από το Μάιο του 2013. Από το Μάιο του 2013. Ναι. Και τι αποτέλεσε έτσι κίνητρο, τι ήταν εκείνο που σας έκανε να πείτε εγώ θέλω να τους φωτογραφίσω, θέλω να αποτυπώσω έτσι στα κλικ στη στιγμή? Ήρθε πολύ περίεργα η ιδέα. Ναι, μην είμαι διαπιστευμένη από το 2010 και στη διάρκεια του 10 με του 2013 εκεί κάποια στιγμή συνεργάστηκα, κάναμε μια παραγωγή με μια Μητρόπολη στην Αθήνα. Mm-hmm. Όπου έπρεπε να φωτογραφίσω γύρω σε 80 ναούς, εσωτερικά και εξωτερικά. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Μητροπολίτης μου ζήτησε να φωτογραφίσω μια χειροτονία. Καθ' όλη τη διάρκεια που φωτογράφησε τη χειροτονία, επειδή το ντύσιμο του σεβασμιότατου έγινε μπροστά στον κόσμο, το διαδικαστικό του ντυσίματος, ήταν πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό το λειτουργικό. Και εκεί λοιπόν στο δευτερόλεπτο μου έρχεται η ιδέα πώς δίνεται ο Εύζωνας, έχοντας απλά μόνο οπτική επαφή. Αυτά τα 3 χρόνια και τίποτα άλλο. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησα, χτύπησα πόρτες και ξεκίνησα ότι θέλω να φωτογραφίσω τους Εύζωνες. Μπήκατε στα άδυτα της Προεδρικής Φρουράς. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, γιατί φαντάζομαι ότι φέρει και ένα τεράστιο άγχος όλο αυτό, στο πώς θα το αποτυπώσετε, στο πώς θα βγει προς τα έξω, στον κόσμο. Το άγχος ήρθε μετά, όταν πλέον είχα το υλικό. Τι έπρεπε να βγάλω, τι δεν έπρεπε να βγάλω, ακόμα και το κοινό, πόσο θα ήταν όριμο, τι πράγματα έπρεπε να δει. Για μένα ήταν λίγο δύσκολο, γιατί ακόμα ήμουνα συναισθηματικά μέσα και ήμουνα πολύ φορτισμένη για να μπω στη δικασία της επιλογής του υλικού. Ευτυχώς εκεί με βοήθησε ο επιμελητής μου. Βαθμό δυσκολίας είχα στο κομμάτι του ότι έπρεπε να μάθω πράγματα την αρχή. Δεν ήξερα γενικότερα για το στρατό. Mm-hmm. Ξεκινάμε από το επόμενο, από το παραπόδασο, που λέω τι είναι αυτά. Οκ, αρκετό διάβασμα πριν τη φωτογράφηση, αρκετό ξενύχτη
Και το πρόβλημα ήταν μετά ότι έπρεπε να μάθω πλέον είτε την ευζωνική αργό, είτε να μάθω τη δική τους δυσυνεννόηση, το δικό τους το καθεστώς. Και εκεί ήταν ο βαθμός δυσκολίας που έπρεπε να με εμπιστευτούν. Mm-hmm. Και έρθει σιγά σιγά. Και νομίζω ότι. Νομίζω το έκαναν και θέλω να πάμε και στους κυρίους της παρέας και να ξεκινήσουμε τον κύριο Ζερβό. Έχετε γνωρίσει λοιπόν την κυρία Χατζιαδάμ από τις φωτογραφίες, από την ενασχόλησή της. Φαντάζομαι ότι την γνωρίσατε και κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Έτσι, η πρώτη αίσθηση που σας δόθηκε, γιατί ξαφνικά μια φωτογράφος αποτυπώνει στιγμές σας. Ναι. Στιγμές σε μια πολύ σημαντική θητεία. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερη. Η θητεία που κάνουμε εμείς εκεί πέρα στους Εύζωνες. Mm-hmm. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είσαι ένας απλός φαντάρος, είσαι Εύζωνας. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Επίλεκτος. Ναι, είσαι επίλεκτος, ναι. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ δύσκολο. Αλλά όταν πραγματικά θες κάτι, μπορείς να το καταφέρεις. Όλα είναι στο μυαλό. Αυτό είναι η αρχή της εκπαίδευσης και όλα αυτά που περνάμε εκεί πέρα. Ότι το μυαλό καταπολεμάει το σώμα. Τι είναι εκείνο το οποίο σας έκανε εσάς προσωπικά, αν θέλετε να μπείτε στην Προεδρική Φρουρά? Εγώ συγκεκριμένα, ο Κώστας δίπλα, mm-hmm. που ήταν πιο πριν από μένα. Μου είχε πει πήγαινε να δοκιμάσεις. Και ήταν τότε πραγματικά, είχα δει φωτογραφία που ήταν, είχε χιόνι στο Σύνταγμα. Και λέω: τι κάνουν εκεί, είναι τόσο δύσκολο. Δεν θα πάω να το κάνω κι εγώ, να δοκιμάσω το όριά μου. Πραγματικά πήγα και όχι απλά τα δοκίμασα, τα ξεπέρασα κιόλας. Mm-hmm. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Mm-hmm. Κύριε Γεωργούλη, λοιπόν, και με την εκπαίδευση, δοκιμάζει κανείς τα όριά του όταν είναι εύζωνας, έτσι? Βασικά δεν τα δοκιμάζει, τα ξεπερνάει. Τα ξεπερνάει. Τα ξεπερνάς και εκεί συνειδητοποιείς ότι ο άνθρωπος δεν έχει όρια. Mm-hmm. Δηλαδή, στο όριο έρχονται στιγμές στην υπηρεσία σου που λες: έχω φτάσει στα όρια μου, είναι ως εδώ. Και την επόμενη φορά πάει κι άλλο. Και πάει κι άλλο και πάει κι άλλο και συνειδητοποιείς ότι όντως δεν υπάρχουν όρια. Και εκεί το κατάλαβα. Δηλαδή, τώρα στην καθημερινότητά μου κάνω πράγματα, μπορεί να κουράζομαι, δραστηριότητες, οτιδήποτε. Σε σχέση με αυτά που έκανα μέσα στο στρατόπεδο, δεν έχω καμιά σχέση. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία την οποία αντιμετωπίσατε? Να κάτσω, πιο δύσκολο. Να κάτσω περίπου 3,5 ώρες ακίνητος, ναι. Εντελώς. Είχαμε εκπαιδευτεί να κάτσουμε έως 2 ώρες. Τόσο είναι το όριο που φτάνει ο Έζωνας, μέχρι 2 ώρες. 2 και κάτι. Εκείνη τη μέρα κάτι είχε γίνει σε μια εκδήλωση, είχε αλλάξει το πρόγραμμα και πήγαμε κάπου 3,5 ώρες. Mm-hmm. Κύριε Καραπιπεράκη, πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό, είδαμε έναν παππού και μία γιαγιά να έχουν πάρει τα καθεσματάκια τους και να καμαρώνουν τον εγγονό, τον Εύζωνα, έξω από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Και ήταν τόσο συγκινητικό που όλοι είπαμε, δες πώς καμαρώνουν. Εσείς το ζήσατε αυτό με δικούς σας ανθρώπους, οι οποίοι ερχόταν ενδεχομένως την ώρα της σκοπιάς και τους βλέπατε φυσικά, δεν μπορείτε να αντιδράσετε. Ζήσατε έτσι τέτοιες έντονες στιγμές? Ναι, είναι κάτι ξεχωριστά συναισθήματα που μόνο εκεί πέρα μπορείς να τα ζήσεις. Και πέρα ότι ζεις με τους δικούς σου τέτοιες στιγμές, μεγαλύτερα συναισθήματα σου δίνουν οι άγνωστοι που βλέποντάς σε να παρελάδεις ή να κάνεις απλά την υπηρεσία σου, να έρχονται να σε χειροκροτάνε, να κλαίνε και να σε επιθυμούν. Είναι ένα μοναδικό συνέστημα αυτό το πράγμα. Πολύ έντονη η δικιά σας στιγμή, κάτι που θυμάστε έτσι πάρα πολύ έντονα? Ήταν η πρώτη υπηρεσία, η πρώτη φορά που ανέβηκα στο μνημείο. Δεν έχω ξανανιώσει τόσο άγχος στη ζωή μου, τόση πίεση. Ένιωθα την καρδιά μου να χτυπάει απ' έξω από το σώμα μου. Ήταν τρομερά. Mm-hmm. Σίγουρα και μετά πάρα πολλές στιγμές, αλλά το πιο χαρακτηριστικό ήταν η πρώτη υπηρεσία, τη θυμάσαι πάντα. Και νομίζω ότι έχουν μείνει πράγματα έτσι πολύ έντονα στο μυαλό σας, που άλλοι οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει, φυσικά δεν έχουν την ευκαιρία να τα ζήσουν και δεν έχουν την ευκαιρία, κυρία Χατζιαδάμ, να ζήσουν όλο αυτό από μέσα. Και αναφέρομαι σε εσάς, γιατί εσείς είδατε, αποτυπώσατε πράγματα και τα οποία μας έρχονται τώρα στην έκθεση. Μου ήταν πολύ δύσκολο να σταματήσω. Mm. Πάρα πολύ δύσκολο. Επίπονο και μπορεί να έχω σταματήσει τη φωτογράφηση, γιατί απλά αλλάζουν τα πρόσωπα. Οτιδήποτε όμως άλλο είναι το ίδιο και δεν αλλάζει, αλλά και πριν 10 μέρες ήμουν εκεί για καφέ. Mm-hmm. Να διευκρινίσω κάτι. Ναι, για αυτή βεβαίως. Τη φωτογραφία λοιπόν που κυκλοφόρησε, υποτίθεται ότι ήταν πριν μέρες. Ήταν πριν καιρό. Και αυτή τελικά, η φωτογραφία τραβήχθηκε το 2015. Και είχα την τιμή αυτή η γιαγιά να έχει έρθει σε 3 εκθέσεις μου. Αλήθεια. Βεβαίως. Έγινε γνωστή πρόσφατα αυτή η φωτογραφία. Η αλήθεια είναι αυτή. Κυκλοφόρησε πρόσφατα περισσότερο. Από ρεπορτάζ που ήταν πάνω σε δικό μου θέμα που έγινε.
Πρόσφατα την κοπιάρανε και απλά ανακάλυψαν κάποιοι. Αυτή είναι η καθημερινότητα που γίνεται και στο μνημείο, είτε όταν κάνουν υπηρεσία στο Προεδρικό Μέγαρο. Όποιος και να έχει το παιδί του, τον αδελφό του, τον ανιψιό του και να υπηρετεί, δεν είναι δυνατόν να μην πάει να δει το παιδί του να κάνει υπηρεσία. Είναι μια καθημερινότητα. Mm-hmm. Και ξέρω άπειρες περιπτώσεις από γονείς που μου έχουν μιλήσει, όπου δεν αντέχανε να περπατήσουν, να φτάσουν μέχρι πάνω να δουν το γιο τους. Και όταν φτάνανε στο σημείο να δουν το γιο τους, δεν αναγνώριζαν τι είναι αυτός από τη σκληράδα που έχουν στο πρόσωπό τους. Και μου είχε πει ένας εύζωνας παλιά, τη στιγμή που κάνουν υπηρεσία δεν βλέπουν. Mm. Και όπως λέμε, δεν παίζει βλέμμα. Είναι συγκεντρωμένοι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να γνωρίσουν ότι έχουν έρθει οι γονείς τους. Ειδικά όταν έχει πάρα πολύ κόσμο. Φτάνει λοιπόν στο σημείο πλέον, είναι μια μητέρα, έχει ανεβεί και έχει να φωτογραφηθεί δίπλα στο γιο της και ο γιος την κατάλαβε από τη μυρωδιά. Mm-hmm. Και τέτοιες στιγμές είναι άπειρες. Έτσι είναι. Δεν βλέπει ένας εύζωνας στην ώρα της κοπιάς. Όχι, απλά βλέπει φιγούρες. Ειδικά όταν έχει πάρα πολύ κόσμο, απλά βλέπει φιγούρες. Δεν επιτρέπεται να κοιτάξει δεξιά αριστερά. Μόνο ευθεία. Mm-hmm. Μία ώρα μόνο ευθεία μέχρι να περάσει η υπηρεσία. Μόνο ευθεία, δεν γυρίζει το βλέμμα καθόλου. Οι σκέψεις που περνάνε εκείνη τη στιγμή. Κοιτάξτε, οι σκέψεις που περνάνε είναι το οτιδήποτε. Τι θα κάνεις μετά, πώς θα σκουραστείς, τι κάνουν οι κοινωνικοί. Το οτιδήποτε, το παραμικρό. Ναι, απλά, ναι. Είσαι ένα σώμα όρθιο, ένα δάγαλμα και απλά περιμένεις να περάσει η ώρα. Αλλά για να περιμένεις. Είναι κάτι που για μας είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Και ο πόνος και όλα αυτά που νιώθαμε ήταν πολύ ωραίο συνέστημα για όσους το έχουν ζήσει. Πόνος, σωματικός πόνος. Ναι, σωματικός. Τι νιώθει ένας εύζωνας, την εκκινησία. Είναι το κρύο πολλές φορές. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η ζέστη, ναι. Ο καύσωνας. Νιώθει πολύ κούραση στη μέση λόγω της ορθοστασίας. Πάρα πολλές ώρες όρθιοι. Και όχι μόνο για την υπηρεσία. Και γενικά. Και μέσα στο στρατόπεδο πάντα κάτι κάναμε. Είτε γυμναστική, είτε εκπαίδευση, οτιδήποτε. Mm-hmm. Αλλά γενικά στην υπηρεσία, επειδή και τα ρούχα είναι βαριά, υπάρχει πάρα πολύ σωματικός πόνος. Εντάξει, το ψυχολογικό μετά το φτιάχνεις μέσα σου. Mm-hmm. Κύριε Κυρουγούλη, νιώσατε ποτέ ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλη μερίδα πληθυσμού ο οποίος δεν σέβεται. Δεν σέβεται την τιμή την οποία εσείς κάνετε την ώρα της... την ώρα εκείνη την οποία βρίσκεστε έξω από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και δεν σέβεται την ιστορία. Δεν θα έλεγα ότι κάποιος δεν σέβεται. Περισσότεροι Έλληνες το έχουν αυτό. Δηλαδή δεν ξέρουν ότι ο Έλληνας είναι εκεί, αλλά δεν θα γυρίσουν να τον κοιτάξουν. Πόσο μάλλον να πάνε να το χλεβάσουν, γιατί τη στιγμή που θα πας κοντά σε έναν Έλληνα και θα τον κοιτάς, αισθάνεσαι δέος. Σκέφτεσαι τι κάνει τώρα αυτός. Γιατί πώς είναι έτσι, γιατί το κάνει αυτό, γιατί είναι ακίνητος, γιατί δεν κουνιέται. Θαυμασμό έβγαζαν πολλοί τουρίστες πιο πολύ, ξένοι, που είναι κάτι άγνωστο για αυτούς, δεν το έχουν ξαναδεί. Απλά ο Έλληνας απλά μπορεί να γυρίσει το κεφάλι, θα το κοιτάξει και αυτό, ως εκεί. Δηλαδή δεν αντιμετωπίσαμε χλεβασμό σε αυτό που κάναμε. Ίσα-ίσα... Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο το οποίο λέτε. Ναι. Γιατί χαίρομαι να ακούω ότι σεβόμαστε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Καλώς ή κακώς ο Έζωνας πρεσβεύει πολλά πράγματα. Έτσι. Στο μνημείο αποδίδει φόρο τιμής στους νεκρούς. Και τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κάποιος να πάει να κορυδέψει ένα Έζωνα που αποδίδει φόρο τιμής στους νεκρούς και στους προγόνους μας που πολέμησαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και στο Προεδρικό Μέγαρο αποδίδει φόρο τιμής στο θεσμό της δημοκρατίας. Mm-hmm. Δηλαδή εντάξει, δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιες καταστάσεις. Πιο πολύ απλά όλοι απορούσαν και κοιτούσαν με θαυμασμό και αναρωτιόντουσαν πώς το κάνουν αυτό και κλπ. Είναι όντως αξιοθαύμαστο. Κύριε Καραπιπεράκη, σε ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή ενδεχομένως μας κοιτάζει και σας κοιτάζει εσάς με θαυμασμό για την θητεία σας και ενδεχομένως να ονειρεύεται και αυτό να γίνει κάποια στιγμή εύσωνας. Τι θα του λέγατε? Να το δοκιμάσει σαν συζητητή. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, είναι ένα μοναδικό συνέστημα. Mm-hmm. Ναι, κάνεις μια στρατιωτική θητεία, αλλά είναι απίστευτα μοναδικό. Δεν μπορεί να σου δώσει κανένας στο στρατό, ας πούμε, ό,τι θέλει και να κάνεις, αυτά τα συναισθήματα που θα δώσει το να είσαι εύζωνας. Όπως είπαν και τα παιδιά πριν, αποδίδεις φόρο τιμή σε γενιές πίσω, χιλιάδες χρόνια πίσω, σε ανθρώπους που πέθαναν για την ελευθερία μας και για τη δημοκρατία που πολέμασαν. Mm-hmm. Να πάει.
Να πάει. Ναι. Να πάει. Μας κάνετε και φουσκώνουμε από περηφάνεια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Η κυρία Χατζιαδάμ, πριν πάμε σε διαφημίσεις, πείτε μου για την έκθεση. Αύριο ανοίγει, πάμε τις πύλες της στο Ρέθυνο. Από πότε μέχρι πότε? Αύριο ξεκινάμε 8.30 ώρα. Κυριακή είμαστε κλειστά. Πλέον μετά είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή πρωί-απόγευμα. Σε ποιο σημείο στο Ρεθύμνο θα βρίσκεται? Στο σπίτι του πολιτισμού. Γίνεται το υποργάνωση του Δήμου Ρεθύμνης και της ΚΕΔΙΡ και θα είμαι μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου εκεί. Πολύ ωραία ευκαιρία λοιπόν για να έρθουμε να σας συναντήσουμε και να την απολαύσουμε αυτή την έκθεση. Σίγουρα θα μας βρείτε εκεί. Άλλωστε και το Ρέθυμνο δεν είναι μακριά από το Ηράκλειο για όσους βρισκόμαστε εδώ. Είναι πολύ μικρή η απόσταση. Θα έρθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.